Είσαι εδώ. Εγώ είμαι ο απατημένος σύζυγος. Όχι, εγώ είμαι η εγώ είμαι η απατημένη σύζυγος. Εσύ με αφήνεις και παίρνεις την αδοσία. Όχι, όχι, όχι. Άκου τι λαλή. Είσαι εσύ που τον αφήνεις, Κωνσταντίνα. Εγώ, Σταντίνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να αποκαταστήσεις τι. Εγώ δεν θα βρω αντικαταστάτη. Εσύ κατευθείαν η αδοσία σου. Κωνσταντίνα μου, εσύ φεύγεις από το σπίτι σου, Κωνσταντίνα. Είσαι αδικαιολόγητη. Έχει δίκιο το παιδί. Με βάλανε από το σπίτι μου, με βάζουν σε άλλο σπίτι η Αλεξία μου. Και το σπίτι είναι κοινόν, το Mecca One. Και θα παλέψουμε για αυτόν το κανάλι. Έτσι. Διότι δουλεύουμε σε αυτό και θα παλέψουμε από όποιον πόστο μας πουν. Είτε υποτίθετε από εδώ, είτε από απέναντι. Ναι, έτσι, τώρα δεν ξέρω αν θα προκύψει χωρίζει τίποτε άλλο που σε κανέναν άλλο διπλανό στούντιο. Πάντως, γενικά νιώθουμε πάρα πολύ οικεία, ναι, σε εννοεί όλο το στούντιο πια. Εμείς να πούμε στους τηλεθεατές που, ναι, μας βλέπουν ότι έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, τόσο στο πρωινό όσο και στο απογευματινό. Και δεν μιλάμε για αλλαγές στα στούντιο και οτιδήποτε και μόνο αυτό. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Απλά μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε. Να πούμε ότι το ξυπνήσατε πλέον. Μόνο και μόνο η ανταλλαγή είναι η ανταλλαγή. Είναι μια έκπληξη από μόνη τη. Είναι και μια περιέργεια. Αχ, δώστης μια. Είπε ανταλλαγή, δηλαδή ποιον ανταλλάξεις. Ανταλλαγή προϊόντων. Ανταλλαγή φομπών. Δεν είναι να, έτσι. Να πούμε ότι το ξυπνήσατε πλέον, θα ξεκινάει η ώρα 7. Ναι. Αντί 8 και θα συνεχίζει κανονικά μέχρι τις 10. 7 η ώρα και θα ξεκινάει η Αλεξία. 7 η ώρα μάλιστα θα ενημερώνεστε για τα πάντα, για τις τελευταίες ειδήσεις. Με την Νατάσα την Ευρυπίδου. Με την Νατάσα εννοείται. Μια Ευρυπίδου φεύγει, μια Ευρυπίδου έρχεται. Βέβαια. Δεν έχετε συγγένεια. Ποια είναι η διαφορά. Έχετε συγγένεια. Όχι, δεν έχουμε. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια όμως. Και θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο θα είναι μπορούσε να γίνει στην αλλαγή αυτή. Γιατί ο κόσμος 7 με 8 θέλει επικαιρότητα. Ξυπνά θέλει το πρωί και θέλει και επικαιρότητα. Αυτό είναι που θα έλεγα, ναι, ότι θα ενημερώνουμε τους πάντες. Και είναι πολύ σημαντικό. Τόσο για το τι συμβαίνει την τελευταία στιγμή, όσο για τον καιρό, όσο για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Γιατί είναι η ώρα η στιγμή, ναι, που ο κόσμος βγαίνει έξω. Ναι. Καταλάβεις, και πρέπει να τα ξέρει όλα πριν και χρειάζεται, βγει. Βέβαια. Το ότι η επικαιρότητα, οι εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα, τα πάντα. Θα τους ενημερώνουμε από τις 7 και από τις 8 και μετά θα συνεχίζουμε με την η ροή, φαντάζομαι, που είχαμε μέχρι τώρα, την πιο ανάλαφρη, με τις συνεντεύξεις, τους καλεσμένους, τη μαγειρική μας. Τα πάντα. Ό,τι απασχολεί τους τηλεθεατές εκείνη τη στιγμή. Και θα σας βλέπω από το σπίτι με την κόρη μου. Ωραία. Πάρα πολύ. Θα μας στέλνεις κανένα μηνύματάκι στο Facebook. Εξαρτάται. Θα από τη συμπεριφορά σου. Έχεις παράπονο από μένα. Θα δω. Άντε, αρχίσαμε πάλι. Θα του κάνω σκηνές δηλωτηρίες. Φαντάζεστε να ήταν τόσον ζευγάρι. Θα του κάνω σκηνές δηλωτηρίες. Τόσον καιρό δεν είχαμε ούτε και μία διαφορά, ούτε και μία ανένταση. Και τώρα αρκεύει και κατεβάζει μου μούτρα, ρε παιδί μου. Αφού είμαστε μαζί, τώρα δεν θα είσαι μαζί μου. Και οφείλεις να με πολεμήσεις. Θα είσαι με μία άλλη. Θα με πολεμήσεις. Όχι, δεν θα σε πολεμήσω, αλλά εξαρτάται από τη συμπεριφορά σου. Ρε παιδιά, έτσι μπορώ να κόπω από τη μέση. Πώς αναντέξει ένας άνθρωπος. Πώς. Πόσες ισορροπίες να κρατήσω. Ναι, από το πρωινό, σίγουρα χαίρομαι πάρα πολύ που δεν θα ξυπνάω τόσο πρωί. Θα ξυπνάω με το μωρό μου και θα μου λείψει και το πλάσμα εδώ και θα μου λείψει και η ομάδα και η παραγωγός μου και ο σκηνοθέτης μου. Γενικά η δημοσιογραφική ομάδα ξεκίνησαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά. Νομίζω όμως ότι έχουμε και πολύ καλή ομάδα εδώ που μας θα περιμένει. Θα καλύψεις το κενό, νομίζω. Ναι. Θα το καλύψεις. Εντάξει. Έβαλε και εσύ το λιθαράκι σου και οφείλουμε να το πούμε τούτο το πράγμα. Ενώ έδωσε τη σκυτάλη, να προσπαθήσουμε και εμείς να την πάρουμε. Και νομίζω ότι και αλλάσσοντας, πώς το ξέρω ότι θέλεις να συνεχίσει εννοώ το. Το ξυπνήσατε να συνεχίσει ακόμα καλύτερα και ότι δεν τίθεται κανένα θέμα. Το νιώθω πάρα πολύ έντονα και όταν βγήκατε και στο βίντεο την μέρα που το ανακοίνωσε η Αλεξία. Που το πλατό. Και ξεκίνησες εσύ να μιλάς και να λες τα δικά σου, πραγματικά εγώ συγκινήθηκα, δεν ξέρω, ένιωσα πάρα πολύ περίεργα εκείνη την ώρα. Γιατί είναι, εντάξει, το νιώθουμε το σπίτι μας πια εκείνο, γι' αυτό πρέπει να αλλάξει κιόλας το πλατό.